Επισκέφτηκα πρόσφατα την έκθεση «Αγωγή ζωής» και θαύμασα τα υπέροχα έργα του Γιώργου Ζωκολόπουλου. Η έκθεση φιλοξενείται στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών στο Ψυχικό. Αμέσως μετά παρακολούθησα μια εκπληκτική εκδήλωση, αποσπάσματα της οποίας θα δείτε και εσείς σε λίγο. «Ζάλογκο, χορός γυναικών, συμφωνία σιωπής». Ένα έργο για την γυναικεία περηφάνεια, την δικαιοσύνη και τον σεβασμό. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γεωργίου Ζωκολόπουλου. Κύριε Κουτσονίκα, ποιος είναι ο ρόλος σας για τη διασφάλιση της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων, διότι δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς παρελθόν? Η ιστορία της Ελλάδος ανήκει σε όλους, δεν ανήκει μόνο στους απόγονους. Εμείς σαν απόγονοι έχουμε μόνο την ιδιομορφία να έχουμε το επίθετο από αυτές τις οικογένειες. Χρέος μας είναι να μεταλαμπεύσουμε τις γνώσεις που μας έχουν δώσει οι προγονείς μας στις νεότερες γενιές και να προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε ώστε όλο αυτό που ζήσαν αυτοί, την γενναιότητα, τις πράξεις, το αίμα που δώσανε για την πατρίδα, να το τιμήσουμε με το να είμαστε εδώ, να είμαστε σε κάποιες εκδηλώσεις και να μαθαίνουν οι νεότεροι τι έγινε. Το έργο του κυρίου Ζωκολόπουλου βασικά είναι ένα έργο που εμάς τους Σουλιώτες μας δίνει μεγάλη χαρά. Όταν επισκεφόμαστε το Ζάλογκο, νιώθουμε όλα αυτά που έγιναν σαν βιωματική ιστορία, τα νιώθουμε πολύ πιο ζωντανά και ήταν μια ιδέα που ναι μεν μπορεί να χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό κράτος, αλλά η ιδέα του Ζωκολόπουλου ήταν καταπληκτική, ήταν φανταστική και θεωρώ ότι πλέον το μνημείο του Ζαλόγκου ανήκει και είναι ένα παγκόσμιο μνημείο, δεν το συζητώ, αλλά ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για το γλυπτό του Γιώργου Ζωκολόπουλου, αλλά και για τη μουσική που εμπνευστήκατε και γράψατε και που θα ακούσουμε στη σημερινή συναυλία. Καταρχάς, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο και για μένα, αλλά όσο και για τους ανθρώπους που πραγματικά ασχοληθήκαν να δημιουργήσουμε αυτό το νέο έργο, το οποίο βασίζεται και εμπνέεται σε αυτό το πραγματικά εμβληματικό γλυπτό του Γεωργίου Ζωκολόπουλου, χορός του Ζαλόγκου. Είχα την τύχη και την τιμή να πάω στο χώρο, να δω αυτό το γλυπτό και πραγματικά ένιωσα ότι ο Ζωκολόπουλος μου έδωσε ένα ακόμα παράθυρο τέχνης, ένα παράθυρο να μπορέσω και εγώ να μεταδώσω με τη μουσική αυτό που και ο ίδιος ήθελε και έπλασε με το γλυπτό αυτό. Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και το έργο αυτό δίνει έμφαση στη γυναικεία περηφάνεια, στη δικαιοσύνη και το σεβασμό που είναι ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο δικαιώματα των γυναικών.
Κύριε Γεωργάκο, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες, για την αποκατάσταση του γλυπτού και την προσβασιμότητα στο σημείο που βρίσκεται. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα Ζωκολόπουλου που μας έδωσε, μας ταξίδεψε απόψε με την ωραία μουσική βραδιά. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο το μνημείο, θέλει συνέχεια τις απαραίτητες συντηρήσεις και αυτή την περίοδο εξετάζουμε κάποια μικροπροβλήματα που έχει για να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε όλοι όμως μαζί, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα ήθελε και ο Γιώργος Ζωκολόπουλος να δει, ένα μνημείο να είναι αξιοπρεπές και να είναι προσβάσιμο προς όλους. Το μνημείο έχει τεράστια επισκεψιμότητα, βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο και όλη η Ελλάδα και με την προβολή που του δίνουμε στην πορεία του χρόνου είναι αυτό που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και το βλέπει. Είναι εξαιρετικό σημείο. Η θέα, το δέος που νιώθει κανείς εκείνο το σημείο δεν το βρίσκει σε καμία πόλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο συνδυασμός τώρα και με αυτό που θέλει και το Ίδρυμα και που θέλει πάρα πολύ και ο πρόεδρος του Ιδρύματος να περάσουμε ως διεθνές το πόσιμο μέσω από την UNESCO κατά της βίας των γυναικών είναι αυτό που θα του δώσει ακόμα κάτι πιο παραπάνω. Και στην ομιλία μου αυτό τόνισα ότι δεν είναι στον περιορισμό των συνόρων του Δήμου Πρέβεζας, είναι παγκόσμια κληρονομιά και έτσι θα το βλέπουμε πλέον. Κύριε Θοδωρίδη, θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτό το υπέροχο μνημείο που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες για το χορό του Ζαλόγκου του Γιώργου Ζωγκολόπουλου. Αυτό ο Γιώργος Ζωγκολόπουλος το συνέλαβε σαν ιδέα όταν ήταν στη Φλωρεντία, στην Ιταλία. Και έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί κέρδισε διαγωνισμό για να κατασκευαστεί αυτό το μνημείο, αλληλογραφώντας με το φίλο του τον Πάτροκλο τον Καραντινό. Τελικά η ιδέα αυτή του Γιώργου του Ζωγκολόπουλου βραβεύτηκε και ξεκίνησε η κατασκευή. Χρήματα βρήκανε από σχολικούς εράνους, γιατί ήταν ένας διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ήταν μαζί. Και ξεκίνησε να το κατασκευάζει από το 1954 μέχρι το 1960. Κάθε άνοιξη φορτάνε τα πράγματά του και τη γυναίκα του σε ένα φορτηγό στρατιωτικό και πηγαίνανε στην Καμαρίνα, όπου ήταν η βάση τους, και από εκεί ανεβαίνανε πάνω στον κρεμό κάθε πρωί, κουβαλώντας τα τσιμπράγκαλά του, αλλά και ο κόσμος κουβαλώντας υλικά για να κατασκευαστεί το έργο. Έχει κατασκευαστεί, το εσωτερικό του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, που σημαίνει ότι κουβαληθήκανε με χέρια σίδερα, αμοχάλικα, τσιμέντα, νερά, όλα για να γίνει ο σκελετός και το εσωτερικό του έργου, και επίσης 4.300 κυβόληθοι διαστάσεων περίπου 50 επί 25 επί 20 εκατοστών, δηλαδή ζύγιζε ο καθένας γύρω στα 35 με 40 κιλά, και αυτοί κουβαληθήκανε με ζώα και στην πλάτη. 4.300 κυβόληθοι, δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες τόνους βάρος ανέβηκε με τα χέρια και με τα ζώα επάνω στο χείλος του κρεμού για να κατασκευαστεί αυτό το αριστούργημα. Είναι το μοναδικό έργο τέτοιου μεγέθους που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες. Και η σημερινή εκδήλωση τι μηνύματα περνάει, για να δώσουμε και ένα μήνυμα? Η σημερινή εκδήλωση περνάει το μήνυμα ότι ουσιαστικά το Ίδρυμα του Γιώργου Ζωγκολόπουλου προσπαθεί αυτό το μεγαλειώδες μνημείο να γίνει ένα διεθνές τοπόσημο για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Μουσική.